βλέπω με πολύ μεγάλη χαρά και ικανοποίηση είναι ότι ο Δήμος Πειραιά αξιοποιεί όλους τους δυνατούς πόρους. Έτσι φέτος, για πρώτη χρονιά και για πρωτιά σε όλη την Ευρώπη, από το πρόγραμμα Social Innovation του ΕΣΠΑ, κατάφερε και δίνει σε όλους τους αστέγους ένα τριετές πρόγραμμα, φτιάχνοντας μια αρκετά μεγάλη ομάδα, εντοπίζει τις ανάγκες των αστέγων και τους δίνει υπνοσάκους και μπουφάν, ειδικά σχεδιασμένα για αυτούς. Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είμαστε στο πλευρό των πιο ευάλωτων. Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω. Για πρώτη φορά καταφέραμε και διορθώσαμε στο πλαίσιο αυτό μια πολύ μεγάλη αδικία και εδώ και 2 εβδομάδες οι συμπολίτες μας οι οποίοι είναι άστεγοι ή κακοποιημένες γυναίκες που διαμένουν σε κλειστές δομές φιλοξενίας μπορούν να είναι και αυτοί, όπως όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες, δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Υλοποιούμε ένα πλάνο στήριξη των ανθρώπων, των ευπαθών ομάδων, το οποίο ενδυναμώσαμε λόγω πανδημίας και λόγω COVID τις τελευταίες 8-9 μήνες. Θα μοιράσουμε στους αστέγους που δυστυχώς υπάρχουν στην πόλη μας και στη χώρα μας, υπνόσακους και μπουφάν. Θα μοιράσουμε γεύματα. Το ίδιο πράξαμε παραμονή και ανήμερα Χριστούγεννα. ΚΟΔΕ, επικοινωνική επιχείρηση του Δήμου Πειραιά, τρέχει όλα αυτά τα προγράμματα πολύ ικανοποιητικά. Νιώθουμε ότι είμαστε κοντά στους δημότες μας και κοντά στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ελπίζω και πιστεύω ότι το ίδιο νιώθουν και εκείνοι, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Όσοι υπάρχουν προβλήματα, να είμαστε όσο πιο κοντά μπορούμε.